Η ευδόξα ανήκει στον Αλλά, το Κύριο του Σύμπαντος και τον Παντελήμονος. Το κήρυγμά μας σήμερα έχει ως τίτλο «Η εκμετάλλευση αυτής της περίοδου για τις καλές πράξεις». Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο του Σύμπαντος, ο οποίος είπε στο Ιερό το Βιβλίο «Βιαστείτε για την συγχώρεση του Αλλά και για να εισέλθετε σε έναν παράδεισο που έχει επέκταση των ουρανών και της γης». Αυτός ο παράδεισος είναι για τους ευσεβείς ανθρώπους, εκείνοι που δοξάζουν και εκείνοι που ξοδεύουν στις καλές εποχές και στις εποχές που υπάρχει στήριση, εκείνοι που ελέγχουν τον θυμό τους, εκείνοι που συγχωρούν τους ανθρώπους, είναι και ο Αλλά αγαπάει τους ευεργέτες. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μονάχα ο Αλλά. Μαρτυρώ ότι ο Μουχάμαντ είναι αδόλος του και απεσταλμένος του. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Ο Αλλά προσδιορίζει κάποιες μέρες του χρόνου όπου πολλαπλασιάζονται οι ανταμοιβές των καλών πράξεων, και αυτό για να εισέλθει, για να έρθουν οι άνθρωποι κοντά στον Θεό. Ο λογικός άνθρωπος είναι εκείνος που εκμεταλλεύεται εκείνες τις μέρες για να κάνει περισσότερες καλές πράξεις, για να ανταμεύεται από τον Αλλά για τις πράξεις αυτές που κάνει στους ανθρώπους του. Σημειωτή είναι το γεγονός ότι ο προφήτης την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει, είπε, υπάρχουν μέρες του χρόνου που περιέχουν το καλό από τον Θεό, και αν κάποιος άνθρωπος πετύχει καλή στιγμή από τις μέρες αυτές, δεν θα ταλαιπωρηθεί ποτέ στη ζωή του. Οι καλές πράξεις στις μέρες αυτές ανταμεύονται διπλάσια. Ο Αλλά ορκίζεται επίσης στις μέρες αυτές γιατί είναι ιερές μέρες, καθώς αναφέρεται το Κοράνι, «Μα της νύχτης, μα την αυγή, μα της δέκα νύχτης». Οι θεολόγοι τόνωσαν ότι 10 νύχτες είναι οι πρώτες νύχτες του μηνός Ζουλκάδα. Ο Αλλά ορκίστηκε με αυτές τις μέρες για να δείξει την σημαντικότητά τους και την θέση που κατέχουν. Είναι γνωστές μέρες, όπως αναφέρει και το Κοράνι, να δοξάζουν τον Αλλά στις γνωστές εκείνες μέρες. Είναι οι μέρες εκείνες που κάνει ο πιστός πολλές καλές πράξεις μαζί, όπως οι προσευχές, το προσκύνημα, η ελεημοσύνη κλπ. Αυτές οι μέρες είναι πιο αγαπητές μέρες για τον Αλλά, και ο Αλλά αγαπάει να κάνουν οι άνθρωποι καλές πράξεις στις μέρες αυτές. Σημείο αναφοράς είναι εκείνο που είπε ο προφήτης, την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχει. Ο Αλλά αγαπάει να γίνουν καλές πράξεις στις μέρες αυτές, περισσότερο από άλλες μέρες. Όταν το ρώτησαν ακόμα και το τζιχάντ για χάρη του Αλλά, απάντησε, ακόμα και το τζιχάντ για χάρη του Αλλά. Γι' αυτό πρέπει ο κάθε μουσουλμάνος να εκμεταλλεύεται την μεγάλη αυτή στιγμή και την μεγάλη αυτή περίοδο, για να κάνει καλές πράξεις που θα τον φέρουν σίγουρα πιο κοντά στον Αλλά. Από τις καλές πράξεις που ο Αλλά προωθεί τους ανθρώπους να κάνουν είναι από το προσκύνημα που γίνεται στον Ιερό Οίκο, όταν μπορεί ο άνθρωπος, δηλαδή ο πιστός, να κάνει. Το Κοράνι τονίζει, το προσκύνημα γίνεται σε γνωστούς μήνες, και όποιος θέλει να κάνει χατζ στους μήνες αυτούς, τότε να μην κάνει απρεπείς πράξεις. Το χατζ αποτελεί το πέμπτο πυλώνα της Ισλαμικής μας θρησκείας.
και είναι μία πράξη που οδηγεί στην συγχώρεση των αμαρτιών του ανθρώπου. Ο προφήτης είπε, όποιος προσκυνείται και δεν κάνει καμία απρεπή πράξη, τότε θα ξαναγυρίσει αγνός σαν να έχει γεννηθεί εκ νέου. Το προσκύνημα είναι μία μεγάλη ευκαιρία για να διδάσκονται οι άνθρωποι τα καλά ήθη και για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και να έχουν ο ένας τον άλλον πάντα σε προτεραιότητα. Ο προσκυνητής πρέπει να εφαρμόζει αυτό που επιβάλλει η θρησκεία μας για να αποκτήσει αξίες και καλά ήθη. Έτσι θα τελειώσει ο μουσουλμάνος και θα πραγματοποιήσει τα απαιτούμενα του προσκυνήματος. Επιβεβαιώνουμε ότι το Χατζ είναι ένα μήνυμα ειρήνης για όλη την ανθρωπότητα, διότι ο μουσουλμάνος δεν κάνει καμία εχθρική πράξη στις μέρες αυτές. Δεν επιτρέπεται ακόμα και το κυνήγι και γιατί είναι το γεγονός ότι στις μέρες αυτές δεν περιορίζεται μόνο το καλό έργο στον άνθρωπο και στα ζώα, αλλά επεκτείνεται για να περιλάμβει ακόμα και τα αντικείμενα. Ο προφήτης είπε, αυτή η χώρα κατέχει ιερότητα, είναι ότι Μίκα. Το προσκύνημα έχει πάντα σκοπό να μην βλάπτει ο άνθρωπος τίποτα. Ο πραγματικός μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει τους άλλους, ό,τι με το χέρι του, ό,τι με τον λόγο του. Ο προφήτης είπε στο τελευταίο προσκύνημα, Χάτζετουλ Βουδά, θέλετε να σας πω για τον καλό πιστό? Είναι εκείνος που τον εμπιστεύονται οι άνθρωποι για τις ψυχές τους και για τις υπηρεσίες τους. Και ο μουσουλμάνος είναι εκείνος που δεν βλάπτει κανένα με το γλώσσα του, ό,τι με το χέρι του. Και ο μουζάχιντ είναι εκείνος που καταβάλλει προσπάθειες για να λατρεύει τον Αλλά. Και ο Μοχάτζερ, δηλαδή ο μετανάστης που μεταναστεύει ή που εγκαταλείπει, είναι εκείνος που εγκαταλείπει και απομακρύνεται εξ ολοκλήρου τις αμαρτίες. Από τις καλές πράξεις που επιθυμεί να κάνει επίσης ο καλός πιστός είναι να έρθει και θα τον φέρουν σίγουρα πιο κοντά στον Αλλά, είναι η νηστεία στις μέρες εκείνες. Σημειωτήνο είναι το γεγονός ότι ο προφήτης είπε στο Χαντής Κούτσι, κάθε πράξη που κάνει ο άνθρωπος είναι για εκείνον. Εκτός από την νηστεία την κάνει χάρη μου, έτσι λέει ο Αλλά. Και εγώ θα τον ανταμεύσω για αυτήν. Όπως και είπε επίσης, όποιος νηστεύει μία μέρα για χάρη του Αλλά θα τον φυλάξει από την κόλαση. Έτσι επιθυμείται να νηστεύει ο άνθρωπος στις 9 μέρες αυτές του μηνός Ζουλχέτζα. Επιθυμείται να νηστεύει ο άνθρωπος ακόμα που δεν κάνει προσκύνημα, δηλαδή δεν καταφέρει να κάνει το προσκύνημα. Η νηστεία του μηνός, καθώς είπε ο προφήτης, η νηστεία του μηνός του Άραφα, της ημέρας του Άραφα, κάνει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ανθρώπου ακόμα και για την προηγούμενη και την επόμενη χρονιά. Την ημέρα του Άραφα ο Αλλά δείχνει μεγάλο ήλιος στους ανθρώπους και απαλλάσσει όποιον επιθυμεί ο ίδιος από την κόλαση. Είναι η μέρα που ο Αλλά δέχεται τις παρακλήσεις των ανθρώπων. Ο προφήτης είπε, ο Αλλά απαλλάσσει πολλούς ανθρώπους από την κόλαση την ημέρα του Άραφα. Και αναφέρει αυτός ο αγγέλος με μεγάλη περηφάνεια. Ο Όμαρ αφηγήθηκε ότι ένας Ιουδίας τον ρώτησε, ο Αμίρουλ Μουμινίν, γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα εδάφιο στο Κοράνι που αν το είχαμε εμείς οι Ιουδαίοι θα προσδιορίσαμε την ημέρα που αποκαλύφθηκε η ορτήγια μας? Τον ρώτησε ο Άμρα, και ποια είναι η ημέρα, ποιο είναι το εδάφιο? Το απάντησε, σήμερα, αυτό το εδάφιο που λέει, σήμερα σας ολοκλήρωσα τη θρησκεία σας και τις εύνοιες μου. Και δέχομαι για εσάς σαν θρησκεία του Ισλάμ.
Ο Όμαρ είπε, γνωρίζουμε την ημέρα και γνωρίζουμε το εδάφιο. Επιθυμείτε όμως το μάρος να δοξάζει τον Αλλά την ημέρα εκείνη. Η δοξασία τον Αλλά φέρνει γαλήνη στις ψυχές και στις καρδίες των ανθρώπων. Καθώς αναφέρει και το Κοράνι, οι πιστοί άνθρωποι που οι καρδίες τους καθεσεχάζονται από την δοξασία των Αλλά. Ο Όμαρ έκανε τακμπίρ από τη μήνα και τον άκουγαν οι άνθρωποι στο τίμενος, καθώς και έκανε ο γιος του το ίδιο. Η δοξασία του Αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες καλές πράξεις που χρειάζεται να κάνουν οι άνθρωποι. Τόνωσε ο προφήτης, το τακμπίρ είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και να το δώσει, ακόμα καλύτερο από το να δώσει ο άνθρωπος χρυσό ή να πολεμήσει για χάρη του Αλλά. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά για τις αμαρτίες μου. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο του Σύμπαντος. Την ειρήνη και την ευλογία του Αλλά να έχουν ο προφήτης, τα μέρη της οικογένειάς του και όλοι όσοι ακολουθούν πιστά την πορεία του μέχρι την ημέρα της κρίσεως, αδελφοί μου στο Ισλάμ. Από τις καλύτερες πράξεις που επιθυμείται να κάνει ο άνθρωπος είναι εκείνη, στις μέρες εκείνες, είναι η θυσία που προσφέρει. Είναι αυτή η θυσία που προσφέρει ο άνθρωπος στις μέρες του Χατζ. Δηλαδή την προσκύνεται. Είπε ο προφήτης, η μεγαλύτερη καλή πράξη είναι να θυσιάζει ο άνθρωπος για χάρη του Αλλά. Η θυσία δείχνει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και δυναμώνει τις σχέσεις και τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών μιας κοινωνίας. Όταν περνούν οι άνθρωποι περίοδο στήρησης, τότε πρέπει οι άνθρωποι που κάνουν θρησκεία να μην φυλάξουν τίποτα από τα κρύατα της θυσίας τους. Πρέπει να το δώσουν ολόκληρη, εκτός από λίγο αν θέλουν να φυλάξουν. Και αν δεν υπάρχει όμως, καθώς αναφέρει ο προφήτης, ανάγκη, τότε μπορεί να φάει και να φυλάξει. Η αγορά των ομολόγων μπορεί να αντικαταστήσει την θυσία, διότι αυτό γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Μπορεί η αγορά των ομολόγων να βοηθήσει να φτάσει η ενίσχυση στους ανθρώπους, στους πραγματικούς δηλαδή αποδείκτες, και να αυξάνει το όφελος της θυσίας και της ανταμοιβής της. Παράλληλα, συμβάλλει στην παράδοση το καλό στους αμοιβογίνες, δηλαδή στους ανθρώπους, και εκπληρώνει τις ανάγκες τους, διατηρώντας την δική τους αξιοπρέπεια ταυτόχρονα. Είναι καλό για τους ανθρώπους, δηλαδή τους ευκατάστασους ανθρώπους, τους πλούσιους ανθρώπους, να προσφέρουν θυσία και να βοηθήσουν παράλληλα και να εκπληρώσουν δηλαδή τις ανάγκες τους των άλλων ανθρώπων και να αγοράσουν και ομολόγα. Έτσι είναι. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει και τα δύο για να πάρει και η ανταμοιβή του να είναι διπλάσια. Πρέπει ο πιστός να κάνει καλό για να εκπληρώσει το καθήκον του απέναντι στους άλλους ανθρώπους, στους φτωχούς, και να συμβάλλει στην δημιουργία μιας χαράς που να περιέχει όλους. Το Κοράνι τονίζει, ο εσείς που πιστεύετε, ξοδεύετε από εκείνα που σας χαρίσαμε πριν έρθει μια μέρα που δεν θα επιτρέπετε πώληση ό,τι μεσολάβεσαι. Έτσι λέει ο Κοράνι. Σημειωτούνε το γνώσ ότι ο προφήτης είπε, η ελεημοσύνη δεν μειώνει ποτέ το χρήμα. Δηλαδή, αν δίνεις ελεημοσύνη, δεν σημαίνει ότι βγάζεις κάτι από την τσέπη σου. Σημαίνει ότι το χρήμα σου θα μειωθεί. Όχι. Πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Ο προφήτης είπε, ο μουσουλμάνος είναι αδελφός του άλλου μουσουλμάνου. Δεν τον αδικεί ούτε τον προδίδει. Όποιος εκπληρώνει τις ανάγκες του αδελφού του, ο Αλλά θα εκπληρώσει τις ανάγκες του. Και αυτό δεν είναι μόνο για το μεταξύ του μουσουλμάνου. Μπορεί ο μουσουλμάνος να βοηθήσει και τους άλλους. Δηλαδή
τους άλλους ανθρώπους που πιστεύουν σε άλλη θρησκεία. Ο προφήτης είπε, κάθε μουσουλμάνος πρέπει να δώσει ελεημοσύνη. Τον ρώτησαν οι συντροφοί του, και αν δεν μπορεί, τους απάντησε, να εργαστεί για να κερδίσει και να βγάλει ελεημοσύνη. Τον ρώτησαν και αν δεν μπορεί, τους είπε, να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους και να εκπληρώσει τις ανάγκες τους. Και τον ρώτησαν και αν δεν μπορεί, τους απάντησε, να μην κάνει κακό. Και αυτή είναι η ελεημοσύνη. Άρα η ελεημοσύνη δεν περιορίζεται μόνο στο χρήμα. Περιορίζεται και στην πράξη. Δηλαδή περιλαμβάνει και την πράξη. Ζητώ συγχώρεση από τον Αλλά για μένα και για σας. Και ζητώ από τον Αλλά να μας βοηθήσει όλους. Αμήν.